Me dice que yo me dejo llevar. Será porque tiene un flow demasiado de criminal. Συνέντευξη στο ίδιο περιοδικό έδωσε η Σμαράγδα Καρύδη. Περάσατε ποτέ σοβαρή κρίση με το Θοδωρή? Όχι, δεν έχουμε περάσει, αλλά γενικά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες για τη σχέση μας, γιατί μετά θα λένε με το Θοδωρή έγινε αυτό και εκείνο. Το Θοδωρή το ζηλεύεις? Πώς δεν το ζηλεύω, αλλά σε λογικά πλαίσια. Δεν θα πρασινίσω από τη ζήλια μου, ούτε θα του κάνω βασανιστήρια. Όπως αντίστοιχα δεν θα άντεγα να έχω δίπλα μου ένα ζηλιάρι άντρα που να με παρακολουθεί ή να θέλει να του δίνω αναφορά με ποιον είμαι και τι κάνω. Θα είχα λαλήσει. Θεωρώ ότι η ζήλια είναι δείγμα αγάπης. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι είναι δείγμα πως ο άλλος έχει πρόβλημα και το βγάζει πάνω σου. Κάνεις μπότοξ? Μπότοξ έχω κάνει 2 φορές στη ζωή μου και δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε το αποτέλεσμα. Αυτά τα πρόσωπα τα ακούνητα που γυαλίζουν κιόλας από την τσίτα, που φαίνονται πολύ περίεργα. Τα βλέπεις και λες, τώρα αυτή πόσο είναι, 30, 40, 60, 80... Άσε που πολλές βάζουν και 1000 και ζυγωματικά και είναι σαν να έχουν κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Είναι γελίο να είσαι 40 και να θες να δείχνεις 20.